Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα, είναι 10 το πρωί. Έχει μία ώρα που σηκώθηκα. Κάποιος έχει κάνει παράπονο πρόσφατα ότι δεν πίνω καφέ στα βίντεο. Να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι. Με το απαραίτητο φλιντζάνι, ότι δεν είμαι πρωινό πρόσωπο, αλλά τελευταίως έχω καταλήξει, έχω καταντήσει πρωινό πρόσωπο με τα πρωινά ξυπρίματα για τα σχολεία. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024, έχουμε live στις 9. Πρόσεξα ότι το χθεσινό βίντεο, το οποίο αποτελεί και τη βάση για το σημερινό live, δεν είχε τόσες πολλές θεάσεις όσες συνήθως. Το βίντεο είναι λάθος να κάνουμε γνωριμίες από τα social. Το οποίο, δείτε το. Δείτε το, γιατί είναι ένα βίντεο basic, αλλά όχι basic, είναι βασικό, είναι σως, είναι χρήσιμο σε σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε και το βράδυ στο live, αλλά και με τη διαχείριση των γνωριμιών μέσα από το διαδίκτυο, που είναι ο πρώτος τρόπος να γνωρίζονται οι άνθρωποι σήμερα, αλλά και γιατί δίνονται εκεί πέρα κάποιες πληροφορίες και μπαίνουν στη σειρά κάποια πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να κατανοήσουμε γιατί σήμερα οι σχέσεις και οι γνωριμίες πάνε κατά μπιπ μπιπ μπιπ. Λοιπόν, είμαστε ένα κανάλι που έχουμε μία γάτα, έχουμε ένα σκύλο. Η γάτα έχει ρίξει κάτω τη σκηνή της αυτή τη στιγμή, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Γατώνη! που έχουμε υπερβεί. Έχουμε ξεπεράσει τους 100.000 συνδρομητές και έχουμε παραλάβει πλακέτα από το YouTube, αλλά επειδή είμαστε ένα κανάλι χαλαρό και άνετο, όχι αραχτό και light, γιατί και δουλεύουμε καθημερινά και ανεβαίνει καθημερινά βίντεο, αλλά και το περιεχόμενο προσπαθούμε να είναι βαθύ, αν και μερικές φορές το δίνουμε με χαρούμενο τρόπο, πήραμε την πλακέτα, την οποία όμως πλακέτα την ανοίξαμε μαζί με τον Νικόλα χαλαρά στην κουζίνα. Θα δείτε το βίντεο στη συνέχεια. Είναι ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε στην κουζίνα από τον μπαμπά μας, στον οποίο είχα δώσει οδηγία να μην παίρνει το πρόσωπο του Νικόλα. Φυσικά ήταν δύσκολο να ακολουθηθεί η οδηγία, οπότε έμαθα επιτέλους να βάζω πίξελ. Ναι. Δείτε το άνοιγμα της πλακέτας και επιστρέφουμε να σας πω τι θα συζητήσουμε απόψε στο live. Τι ήρθε. Η πλακέτα. Από πού, τι γράφει πάνω. Από το YouTube. Γιατί μας έστειλε να για πλακέτα. Γιατί φτάσαμε τους 100.000 subscribers. Μπράβο. Και ποιος ανοίγει την πλακέτα. Ποιος την ανοίγει πρώτος. Εγώ. Ο Νικόλας. Μπράβο. Πώς μην κοπείτε με αυτά. Ναι. Τώρα βάζει το εκεί το... Όμως θα με δείξετε σε εμένα σε βίντεο. Όχι, κόψε και εδώ. Παντού πρέπει να κόψεις. Α, παντού. Παντού πρέπει να κόψεις. Λέγει εδώ. Θα σε βοηθήσω. Πάλι κάνεις τατουά στα χέρια σου, παιδί μου. Τσάρι. Ή καλύτερα βοήθαμε. Σε βοηθήσω λίγο. Ξέρεις ότι αυτή η προσπάθεια για τους 100.000 συνδρομητές ξεκίνησε 5 χρόνια πρωτού γεννηθείς. Το ξέρεις? Όχι. Το κανάλι ιδρύθηκε 3 Μαρτίου το 1900, το έτσι, 1900. Το 2011 και εσύ γεννήθηκες 29 Ιανουαρίου του 2016. Τώρα μπορείς να το σηκώσεις έτσι. Ναι, ναι. Έρχεται εδώ, που θα μου μπορείς να πιάνει ο πατέρας σου, ναι. Δώσ' το έτσι. Είμαι σίγουρη ότι το βίντεο θα είναι μη χρησιμοποιήσιμο. Έχει και πιστολή. Παύλα δίπλωμα. Do you remember your first subscriber? Αυτά λέω. You had 100 or your 1,000 subscriber, θυμάσαι τον πρώτο σου συνδρομητή, τον εκατοστό σου ή τους πρώτους σου χίλιους. Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 100,000 subscriber. Και ξέρουμε ότι σίγουρα
Και το λέει και στα ελληνικά. Θα θυμάσαι τους 100.000 συνδρομητές. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. Λέει We are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with a Silver Creator Award. Congratulations! Bravo! We know that you have many more stories to share with your community and we know you are fans. Can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you do next and we are here to support you along the way. And keep who knows, working. When you reach your million subscribers, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000th subscriber? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Γεια σου, CEO. Πήραμε γράμμα από το YouTube. Έλα, σου, βγάλε. Ο Τσέος. Έλα. Με προσοχή να μην να φαίνεται. Έχει Diamond. Αυτή είναι, αυτή είναι. Να την ακουμπήσει. Θέλω να την ακουμπήσει. Ναι, τώρα να βγάλεις και τον εαυτό σου μέσα. Να την ακουμπήσει. Ακαλά. Σιγά, δεν είναι ο Γιάννης ο πρόδρομος. Και τώρα θα το κλείσουμε και να το ξαναδείξουμε στα γενέθλια. Εντάξει. Στα γενέθλια σου, στη γενέθλια. Συγχαρητήρια. Thank you. Συγχαρητήρια σε όλους. Μας λέει ελληνικά. Το όνομα μας στα ελληνικά. Είναι το όνομα μας στα ελληνικά. Θα βάλουμε και αυτό. Recognize your team. Τι εννοεί ο ποιητής. Εντάξει, για να μας θέλει κάποιος να αγοράσει. Αυτά είναι. Και το βάζουμε Έβγε. Εδώ. Και το βάζουμε εδώ. Και θα το ξανανοίξουμε επίσημα. Στο live. Ναι, ναι. Ναι, το κλείνουμε με προσοχή. Όλα καλά. Σας φαίνεται ανοιγμένο, όχι, δεν είναι. No. Δεν είναι. Με την καμία. Ήθελα ένα τέτοιο, να μας τραβήξει και μια φωτογραφία. Κλείνουμε το βίντεο, γεια σας, γεια σας. Γεια σου Νικολάκη. Yeah. Yeah. Με σίγουρο το βίντεο είναι μη χρησιμοποιήσιμο. Είδατε λοιπόν πώς ανοίξαμε εμείς την πλακέτα, την προανοίξαμε, γιατί όπως προαναγγείλαμε σε εκείνο το χαλαρό κουζινικό βίντεο, θα την ανοίξουμε κανονικά, με παραμπαμπαμ, παμπαμ, και να θα σας κάνω και δώρο κάποιες συνδρομές την Τρίτη που μας έρχεται, που είναι η ονομαστική μου εορτή. Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 είναι σε Αγίας Θέκλας. Και θα κάνουμε εορταστικό live για την ονομαστική μου εορτή. Θα ανοίξουμε και την πλακέτα εορταστικά. Δεν σας λέω ψέματα, την προανοίξαμε. Η αλήθεια όμως είναι και πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που ήρθε η πλακέτα, εγώ την είχα πόσες ώρες εκεί πέρα που την έφερε ο κύριος από το Courier, μέχρι που ήρθε ο Νικόλας για να την ανοίξουμε, γιατί ήθελα να μοιραστούμε τη χαρά περισσότερο με το πιο ενθουσιώδες πρόσωπο μέσα στην οικογένεια σε σχέση με το YouTube και την πλακέτα. Λοιπόν, αλλά θα την ανοίξουμε έτσι επισήμως στο live που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Άνοιξαν τα σχολεία και έτσι είναι καλή ιδέα να ξεκινάμε πιο νωρίς τα live μας, όπως και τα Zoom μας έχουν ρυθμιστεί να ξεκινάνε πιο νωρίς για να μπορούμε να ξυπνάμε το πρωί. Εδώ βλέπετε ένα συνηθισμένο, ένα random έγκαυμα από το air fryer της μαμάς που μαγειρεύει διαφορετικό φαγητό για το κάθε παιδί. Εντάξει, για τις διατροφές μας θα μιλήσουμε με το Θάνο. Έχουμε τώρα το Σεπτέμβριο, έχουμε ωραίους καλεσμένους, θα δείτε. Συντονιστείτε, stay tuned. Επίσης θα έχετε προσέξει ότι ακόμη να ξεκινήσουν τα podcast επιφυλασσόμεθα για τον Οκτώβριο. Λοιπόν, Επίσης, τι ήθελα να πω. Λαϊβάρα απόψε. Απόψε έχουμε λαϊβάρα. Θα συζητήσουμε, θα μοιραστούμε ιστορίες για αγρίους.
με γνωριμίες από τα social. Μπορεί να πούμε και καμία ιστορία για Αγίους, γιατί υπάρχουν και ιστορίες επιτυχίας γνωριμιών από τα social και πολλές ιστορίες αποτυχίας γνωριμιών από τα social και αστείες ιστορίες, προσπάθειας, απόπειρας γνωριμιών από τα social. Οπότε απόψε το βράδυ θα το κάψουμε, θα γελάσουμε και θα χαρούμε. Και θα χαρούμε γιατί έχουμε και εδώ στο κανάλι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίστηκαν μέσω των social και είναι ευδαίμονες μέσα στη σχέση τους και είναι και πολύ καιρό μαζί, θα δείτε. Και καλά μαζί, γιατί ο πολύς καιρός δεν σημαίνει τίποτα. Το καλά μαζί είναι το σημαντικό. Και θα, άμα θέλετε να μοιραστείτε και αρνητικές εμπειρίες, να σας δείξουμε τη συμπόνια μας και τη συμπάθεια μας ευχαρίστως. Γιατί μόνο συμπόνια και συμπάθεια μπορούμε να δείχνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν θύμα κοροϊδίας επιτηδίων, οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν ότι πίσω από ένα πληκτρολόγιο βρίσκεται ένας άνθρωπος και μια ψυχούλα. Τώρα δηλαδή πραγματικά εγώ πρέπει να σας δείξω τη γάτα. Δεν γίνεται, γιατί κοιτάξτε τι έχει κάνει. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η γάτα. Βλέπετε εκεί πέρα. Βλέπετε εκείνο το πορτοκαλί. Εκείνο το πορτοκαλί είναι μια σκηνή που της έχει φέρει δώρο η Λίτσα, την οποία την έχουμε στο παράθυρο μαζί με ένα άλλο κάριερ, μαζί με ένα παιχνίδι και κάτω βλέπετε ένα άλλο κάριερ. Η κοπέλα έχει ρίξει τη σκηνή κάτω και έχει μπει μέσα στη σκηνή και παίζει. Γάτα είναι, θα παίξει. Α, και έχουμε και σκύλο. Και έχουμε και σκύλο ο οποίος είναι κουρασμένος. Πού είσαι ρε σκύλο? Κουρασμένος. Και ξαπλώνει. Α, καλά. Δεν το συζητώ πόσο δεν ξέρω να χειρίζομαι την κάμερα. Βλέπετε και το σκυλάκι μας, το οποίο ξαπλώνει στο κρεβατάκι του με ένα ταπεινό κόκαλο από κότσι βοδινό και ένα κόκαλο από ελάφι που είναι το καλό του το κόκαλο, το επίσημο. Λοιπόν, ελάτε απόψε. Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2024 στις 9 στο κανάλι μας, να κάνουμε live, άρα να γελάσουμε, να κλάψουμε, να συμπονήσουμε, να μοιραστούμε εμπειρίες για ιστορίες για αγρίους και με αγρίους γνωριμιών από τα social, αλλά και με αγίους, γιατί το αγίους το λέω έτσι εντός εισαγωγικών για να κάνω ένα λογοπαίγνιο, βγάζω το ρο και αφήνω το γάμμα, γιατί ναι. Έχει και καλούς ανθρώπους και η αγάπη θα νικήσει, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι όσο καθαρίζουμε τη ζωή μας από τα σκουπίδια και προσπαθούμε εμείς να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, η αγάπη θα νικήσει. Δείτε το χθεσινό βίντεο για το αν είναι λάθος οι γνωριμίες από τα social, γιατί είναι ένα βίντεο με πολύ πιο πνευματικό περιεχόμενο από ό,τι δείχνει ο τίτλος. Δεν τον πέτυχα τον τίτλο, το παραδέχω. Λοιπόν, καφέ είπατε, σας αρέσει να πίνω? Κάποιους αρέσει να πίνω καφέ. Κάποιους δεν αρέσει να πίνω καφέ στα βίντεο. Το βρίσκουν ότι είναι κάπως έτσι τώρα, πώς ακούγεται το να πίνεις καφέ. Τέλος πάντων, εγώ πίνω καφέ γιατί νιστάζω. Πίνω καφέ γιατί θέλω να ξυπνήσω. Και θα τα πούμε το βράδυ. Σας αγαπώ. Πείτε μου όμως αν έχει άλλο κανάλι που έχει ανοίξει πιο casual, πιο χαλαρά και πιο άνετα την πλακέτα των 100.000 συνδρομητών και θα δείτε πάνω σε εκείνο το βιντεάκι με τον Νικόλα ότι έχουμε πάρει και το σήμα του verified, ότι πλέον είναι verified, είναι επικυρωμένο το κανάλι μας και είναι και verified το γατί μας ότι είναι τρελούτσικο. Γατούλα, αυτά που κάνεις τώρα. Γεια.